Ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορίας Λεμεσού, κύριε Πρώτη Λειτουργή Παιδείας, κυρία Διευθύντρια του ΚΑΠΑ Στίγμα Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, Νίκη Μικελίδου, Διευθυντή του ΚΑΠΑ Δημοτικού, κύριε Χρήστο Χριστοφή, κυρία και κύριε Πρόεδρε των Συνδέσμων Γονέων των δύο σχολείων, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας δράση Χαρταετή της Ειρήνης. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας και έμπρακτα μας δείχνετε πώς στηρίζετε την πρωτοβουλία αυτή των παιδιών ως ενεργοί πολίτες να στείλουν το μήνυμα ότι θέλουν ειρήνη. Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στους συνδέσμους γονέων και των δύο σχολείων ΚΑΠΑ Στίγμα και ΚΑΠΑ Δημοτικών Λεμεσού, την πρόεδρο μας Έλενα Παναγή και τον πρόεδρο κύριο Μιχάλη Βασιλείου, που σήμερα συνδιοργανώνουν με τα παιδιά και τα σχολεία τη δράση. Κύριε Υπουργέ μου, σας ευχαριστούμε που για δεύτερη φορά θέτετε υπό την αιγίδα σας μία δράση των σχολείων της Λεμεσού αλλά και της ΠΑΦΟΥ. Αγαπητέ Δήμαρχε, δεύτερη φορά κι εσείς που μας στηρίζετε και συνεχίζουμε να έχουμε μια όμορφη συνεργασία. Σας υποσχόμαστε ότι έρχονται πολλά όμορφα πράγματα για τη Λεμεσό μας και για τους συμπολίτες μας. Ευχαριστίες θα ήθελα επίσης να εκφράσω στην κυρία Νίκη Μικελίδου, Διευθύντρια του ΚΑΠΑ Στίγμα Δημοτικού Σχολείου και τον Διευθυντή κύριο Χρήστο Χριστοφή του ΚΑΠΑ Δημοτικού για τη στήριξη καθώς και τους εκπαιδευτικούς, συναδέλφους και συναδέλφισσές μου που αγκάλιασαν με τόση θέρμη τη δράση. Τις Μαζορέτες Λεμεσού και το 16ο Σύστημα Αυτοπροσκόπων Αγίου Νικολάου Λεμεσού, την ΠΟΕΔ Λεμεσού και προσωπικά την πρόεδρό της Δώρα Σεργίου για τη στήριξη και τη βοήθεια και τέλος το κανάλι 6 που είναι χορηγός επικοινωνίας της σημερινής εκδήλωσης. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα, συγχωρέστε με. Ευχαριστούμε και όλους, όλες όσους βρίσκεστε εδώ σήμερα με τα παιδιά σας για να στείλουμε έναν όσο το δυνατόν πιο ηχηρό μήνυμα ότι ναι, τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ειρήνη. Ο λόγος τα παιδιά να σας παρουσιάσουν το σκεπτικό της δράσης μας, πώς ξεκινήσαμε, από πού είμαστε εμπνευσμένοι. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τους υπόλοιπους πολέμους που συμβαίνουν χρόνια τώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως στη Συρία, στην Ιεμένη, στο Κονγκό, στη Μιανμάρ, νιώσαμε την ανάγκη ως ακτιβιστές και ακτιβίστριες να διαμαρτυρηθούμε και να φωνάξουμε ότι θέλουμε ειρήνη στον κόσμο μας. Έμπνευση για τη δράση μας, Χαρταετής. Έμπνευση για τη δράση μας, Χαρταετής Ειρήνης, αποτέλεσαν οι φοιτητές στην Ελλάδα. Χρόνια πριν, το 1963, όταν και τότε επικρατούσε μια παρόμοια κατάσταση με τώρα, πέταξαν στον οπτικό ουρανό τους δικούς τους χαρτέτους της Ειρήνης. Η αστυνομία διαφωνώντας, τους συνέλαβε και τους έβαλε φυλακή μαζί με τους χαρτέτους τους. Αυτό το περιστατικό ενέμπνευσε τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη για να γράψει το ορχιστρικό Χαρταετή. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη που ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα όπου δίνεται σε εμάς τα παιδιά ο χώρος να ακουστεί η φωνή μας. Η σημερινή δράση θα θέλαμε να γίνει η αφορμή να κοιτάξει ο κάθε άνθρωπος μέσα του και να κάνει πρώτα ειρήνη με τον εαυτό του. Γιατί, όπως είπε ο μεγάλος ειρηνοποιός Μαχάτμα Γκάντι, αν θέλεις να κάνεις ειρήνη με τους γύρω σου, πρέπει πρώτα να κάνεις ειρήνη με τον εαυτό σου.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχηθούμε οι χαρτιδιτές ειρήνης που φτιάξαμε ομαδικά να ταξιδέψουν συμβολικά όσο πιο μακριά γίνεται, στέλνοντας απ' άκρη σε άκρη της γης το μήνυμα ότι όλα τα παιδιά του κόσμου θέλουν ειρήνη. Έντιμε, κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Αξιότιμε φίλε Δήμαρχε Λεμεσού, φίλε Δήμαρχε του Ύψωνα, αγαπητέ Πρόεδρε της Σχολικής Φορείας Λεμεσού, φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί Πρόεδρε της ΠΟΕΔ Λεμεσού, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, κυρίως απευθύνομαι τη Διευθύντρια, τον Διευθυντή και τους συνεργάτες τους των δύο σχολείων που μας έφεραν εδώ σήμερα, αγαπητές και αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχουν πολλά να προσθέσω στα όσα όμορφα και εύστοχα μας έχουν πει τα παιδιά μας προηγουμένως. Είναι με χαρά που μοιράζομαι σήμερα τη χαρά σας. Είναι μέρα χαράς, στην οποία προστίθεται ένα σπουδαίο μήνυμα. Μήνυμα ειρήνης σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται. Μήνυμα ειρήνης που με τους χαρταετούς μπορεί να πετάξει και να φανεί παντού. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, να συγχαρώ όλους όσοι συμμετέχουν, να εκφράσω οπωσδήποτε μεγάλη ικανοποίηση, γιατί με τέτοιες εκδηλώσεις βρίσκουμε το δρόμο για να δώσουμε τον λόγο στα παιδιά, στα χρώματα της ψυχής τους, μαζί με μουσικές, μαζί με τις μαζορέτες και τους προσκόπους, οι οποίοι πρόσθεσαν ωραίο χρώμα, ένα πολύ όμορφο απόγευμα σε αυτή την πολύ όμορφη προκυμαία της Λεμεσού. Συγχαρητήρια και πάλι και να συνεχίσετε έτσι. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, ο λόγος σε εσάς. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί κάποιος να πει μετά τα όσα πολύ εύστοχα είπαν τα παιδιά και συμπλήρωσε και ο Υπουργός. Είναι με μεγάλη χαρά που ο Δήμος Λεμεσού φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση. Με μεγάλη χαρά, είναι η δεύτερη εκδήλωση που γίνεται με ισχυρά μηνύματα. Η πρώτη ήταν πριν 2 χρόνια. Πέρσι το Μάη, σωστό, που στείλετε εσείς τα παιδιά το μήνυμα της ευτυχίας, πόσο σημαντική είναι για τη ζωή μας, της χαράς. Σήμερα στέλνετε ένα εξίσου ισχυρό μήνυμα σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται η ειρήνη και νομίζω το μήνυμα που θα φύγει από αυτή την όμορφη αποβάθρα της Λεμεσού, από τα παιδιά της Λεμεσού, εύχομαι να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει να φτάσει. Και επιτέλους να ακούσουν αυτά τα μηνύματα για να αντιληφθούν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν δεν είναι αυτό που κάνουν. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπες, αγαπητή Γεωργία, ότι έχετε κι άλλες εκπλήξεις. Είμαστε στη διάθεσή σας ως Δήμος να διαθέσουμε και αυτή την αποβάθρα και άλλες υποδομές του Δήμου, γιατί νομίζω αυτό που εκφράζεται, εκφράζει την πόλη. Συγχαρητήρια στο 20ο και στο 26ο Δημοτικό Σχολείο, στους συνδέσμους γονέων, στους γονείς και κυρίως στα παιδιά. Μπράβο, αγαπητά παιδιά, έτσι να συνεχίσετε. Ευχαριστώ. Θέλοντας να δείξουμε έμπρακτα τη στήριξη μας στους πρόσφυγες, σήμερα έχουμε μαζί μας εκπρόσωπους της ΥΠΑ της Αρμοστίας που ενημερώνουν το κοινό μέσω της face-to-face εκστρατείας τους, ενώ παράλληλα οι σύνδεσμοι γονέων δέχονται εισφορές. Μαζί μας έχουμε τα παιδιά της ΓΑΜΑ 2 του ΚΑΠΦΑ Δημοτικού Λεμεσού, τα οποία είναι έτοιμα να κάνουν τη δική τους εισφορά. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να δώσουμε στην ΥΠΑ τη αρμοστία την εισφορά μας για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας. Η εισφορά μας γίνεται
Η εισφορά μας γίνεται από τα λεφτά της τάξης μας και είναι από τα εβδομαδιαία περισσεύματά μας. Ευχόμαστε σε όλους τους πρόσφυγες υπομονή, δύναμη και γρήγορη επιστροφή στα σπίτια τους. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Αν μπορεί... συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε και εσάς που φροντίζετε τους πρόσφυγες του κόσμου. Κυρία Στέφανη, ως εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας, να δεχτείτε τις εισφορές των παιδιών, αλλά να μας πείτε και δύο λόγια. Βρίσκεστε σήμερα μαζί μας για να ενημερώσετε τον κόσμο για τη face-to-face εκστρατεία σας. Τι είναι αυτή η εκστρατεία και πώς ο κόσμος μπορεί να βοηθά έμπρακτα με τις εισφορές του την ΥΠΑ την Αρμοστία. Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, ευχαριστούμε Γεωργία μου για την πρόσκληση. Παιδιά, η face-to-face εκστρατεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας ξεκίνησε το 2019. Έχουμε περάσει δύο χρόνια όχι τόσο εύκολα, η αλήθεια. Σίγουρα όμως δεν μας σταματά αυτό, δεν μας σταματά ο COVID. Δεν μας σταματά τίποτε, γιατί σίγουρα υπάρχουν ανθρώποι που όντως μας χρειάζονται. Οπότε σκοπός μας δεν είναι μόνο να θυμόμαστε το πρόβλημα της προσφυγιάς όσο διαρκέσει αυτό το event, αλλά να το θυμόμαστε και μετέπειτα, γιατί είναι κάτι μακροχρόνιο για αυτούς. Ο πόλεμος δεν συμβαίνει μόνο τώρα, συμβαίνει και για μετά. Αφού τελειώσει, σίγουρα αυτοί οι ανθρώποι, κάποιοι είναι χωρίς σπίτια, κάποιοι είναι χωρίς δουλειές, φορείς και ούτω καθεξής. Οπότε θέλουμε να καταλάβουμε την αξία της μακροχρόνιας δωρεάς για αυτούς τους ανθρώπους που όντως το χρειάζονται. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά να πω ότι τα παιδιά, η face-to-face εκστρατεία έχει να κάνει με μηνιαίο έτσι ένα ποσό που μπορεί να δίνετε. Αλλά αν θέλετε να δώσετε μόνο μια φορά ένα ποσό ή όποτε μπορείτε, μπορεί να μπαίνετε διαδικτυακά στο site της ΥΠΑ της Αρμοστίας ή των Global ή των Ελληνικών. Να πατάτε στα emergencies, να διαλέγετε σε ποια χώρα θέλετε την κρίση να βοηθήσετε και εκεί να κάνετε ηλεκτρονικά την εισφορά. Για να σας διευκολύνουμε σήμερα, οι σύνδεσμοι γονέων έχουν αναλάβει να ενισχύσουμε την ΥΠΑ την Αρμοστία οικονομικά μέσα από την εισφορό σας και έπειτα θα γίνουν κατάθεση στο λογαριασμό σας. Επίσης, ακόμα κάτι άλλο που τρέχει μια εκστρατεία στο σχολείο θα σας πει τώρα η Άθεια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα σχολεία μας ξεκινήσαμε εκστρατεία συλλογής παπουτσιών για τους πρόσφυγες. Τα παπούτσια θα δοθούν με τη βοήθεια της ΥΠΑ της Αρμοστίας στους πρόσφυγες του κέντρου φιλοξενίας Πουρνάρα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι μας, τώρα μπορείτε να δείτε τους χαρταετούς της ειρήνης και όσοι όσες επιθυμείτε μπορείτε να φτιάξετε τον δικό σας χαρταετό, ούτως ώστε το μήνυμα της ειρήνης να πάει σε κάθε σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε ελεύθεροι και ελεύθερες να δείτε τους χαρταετούς, να βάλουν και τα παιδιά την εισφορά τους. Εκ μέρους των δύο σχολείων θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Όμως είναι δίκαιο να δώσουμε τα μεγάλα εύσημα και τον μεγάλο έπαινο στη δασκάλα των σχολείων μας, την κυρία Γεωργία Σολομού, που είχε την αρχική έμπνευση. Έβαλε εκείνον την μικρή σπίθα, που η σπίθα έγινε πυρκαγιά και είμαστε σήμερα όλοι εδώ μαζεμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ανοίξουν όλοι για να δούμε τις μαζορέτες. Ανοίξετε ένα μεγάλο κύκλο. Προς τη θάλασσα πάμε κάτω να δούμε τις κοπέλες που να χορέψουν.